Είναι η χαρά μας μεγάλη, όχι μόνο γιατί εγώ συνεργάζομαι μετά από αρκετό καιρό πάλι με τον Λαβρέντη, αλλά γιατί και ο Γιάννης, αλλά και η Ίδρα είναι σημαντικά νέα στοιχεία για την δική μου παρουσία τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο, οι συγκυρίες δεν το επιτρέπουν. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάποτε λέγαμε. Λέγαμε πριν από 20 χρόνια με τον Λαβρέντη, πρέπει να βρεθούμε, δεν βρεθήκαμε ποτέ. Με τον Γιάννη επίσης το λέγαμε και με τον άλλον Γιάννη πολλά χρόνια, γιατί τον Γιάννη τον Ζουγανέλη τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 70, σας πάω τώρα πολύ πίσω. Έχουμε και μια έτσι οικογενειακή στενή σχέση. Έρχονται όμως τα πράγματα μόνα τους κάποια στιγμή και σε οδηγούν. Όχι ότι δεν μπορείς να παρέμβεις, αλλά δεν είναι πάντα κατάλληλες οι στιγμές. Οι στιγμές θέλουν και την τύχη τους. Αυτό που λένε οι παλιοί, ότι πρέπει να είσαι εκεί όταν περνάει το τρένο, είναι αλήθεια. Πρέπει να είσαι εκεί. Ο κύριος Μαχαιρίτσας είπε ότι σε εσάς χρωστάει την ύπαρξή του στον χώρο. Όχι, δεν είναι σωστό. Υπερβολές είναι. Γιατί με συμπαθεί όπως το συμπαθώ κι εγώ, λίγο παραπάνω από το κανονικό. Και λέει μερικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο υπερβολικά όσο τα λέει. Σίγουρα ο Λαβρέντης είναι ένας συνθέτης, ο οποίος έχει αφήσει φοβερή σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι. Έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θα μπορούσε να κάνει όποτε, δίποτε ήθελε μια καριέρα. Ο Κότσιρας πάλι ένας πολύ νεότερος από εμάς τραγουδιστής, ο οποίος ακολουθεί τη δική μας σπορά, να το πω έτσι, των παλαιότερων. Δηλαδή του αρέσει αυτό το τραγούδι, του αρέσει να τραγουδάει σημαντικά τραγούδια και το παλεύει. Πώς θα χωρέσουν όλα αυτά τα τραγούδια που έχετε και τρεις σε ένα πρόγραμμα? Ναι, τώρα πατήσατε το ευαίσθητο κουμπί. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εδώ και 10 μέρες προσπαθούμε να σπρώξουμε έξω τα τραγούδια που μας σπρώχνουν να έρθουν μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η συνεργασία είναι ένα δώρο προς το κοινό. Εσείς τι δώρο περιμένετε να λάβετε από αυτούς, από το κοινό, από τους μουσικόφιλους? Τη χαρά τους και το γέλιο τους. Και το χειροκρότημά τους βεβαίως και την παρουσία τους. Είναι δύσκολη η εποχή. Όλοι προσαρμοζόμαστε. Δεν ζούμε στην ίδια χώρα, το ξέρετε. Η χώρα που ζούσαμε πριν από 15 χρόνια έχει τελειώσει, έχει κλείσει προπολού. Είμαστε σε μια άλλη διαδικασία και πρέπει να πορευτούμε με αυτά. Σας στεναχωρεί η κατάσταση στην Ελλάδα? Βεβαίως, όλους και εσάς σας στεναχωρεί. Νιώθετε απογοητευμένος από τις κινήσεις που έχει γίνει? Νιώθω έκπληκτος. Νιώθω έκπληκτος. Με απογοητεύει το γεγονός ότι κάνουμε συχνά τα ίδια λάθη. Φαίνεται οι παλιότερες γενιές, μέχρι και τη δική μας γενιά, όσα καλά πράγματα και να έκαναν, φαίνεται ότι δεν κοίταξαν πίσω στο ότι αυτή η ευμάρεια η οποία ξεπέρασε όλα τα όρια δεν μπορούσε να φέρει σε κάτι καλό. Υπήρχαν εποχές που υπήρχαν επαναστατικά τραγούδια. Μπορούν οι καλλιτέχνες να ασκήσουν κριτική μέσα από τα τραγούδια τους? Ναι, το κάνουν. Κοιτάξτε, ο ρόλος της τέχνης είναι αυτός. Είτε στο θέατρο, είτε στον κινηματογράφο, είτε στη μουσική, είτε στην ποίηση, είτε στη συγγραφή βιβλίων και μυθιστορημάτων, αυτή είναι η υποχρέωση και το λειτουργήμα των καλλιτεχνών. Το να ζητάμε τους καλλιτέχνες να λύσουν συνταγματικά θέματα, να λύσουν θέματα δημοκρατίας, τα οποία ενδεχομένως τα έχει ήδη αναλάβει η δικαιοσύνη, είναι λάθος. Πρώτα-πρώτα γιατί οι καλλιτέχνες δεν είναι ειδικοί να απαντήσουν σε αυτό. Και δεύτερον, ό,τι έχουν να το πούν, το λένε με το δικό τους ταλέντο, την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο εργαλείο, που είναι ή η μουσική, ή η ποίηση, ή η συγγραφή, ή η λήψη εικόνων. Έχει γίνει μια αυτορύθμιση στην κοινωνία που δεν μπορείς να το ανατρέψεις αυτό, γιατί είσαι ανεδαφικός αν θελήσεις. Ας πούμε, δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος εδώ και να πληρώσει 80 και 100 ευρώ για να μπει μέσα. Το καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν προσαρμοστεί. Όπως επίσης οι αμοιβές των μουσικών, των τεχνικών, των τραγουδιστών. Και να σας πω και κάτι που το φαντάζεστε, το καταλαβαίνετε, γιατί συμβαίνει και στη δική σας δουλειά. Αυτοί που παίρναν τα περισσότερα έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση, γιατί έτσι είναι το σωστό να γίνει. Και μια πάρα πολύ όμορφη μουσική συνάντηση και είδαμε και την έκπληξη, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ναι, ήταν. Ουσιαστικά είναι και για μας έκπληξη. Υπό την έννοια του ότι ήρθε εκτάκτος. Δηλαδή δεν είναι ότι το είχαμε σχεδιασμένο ή κάτι τέτοιο. Μας άρεσε η ιδέα και το είπαμε έλα. Και ήρθε. Και ήρθε μόνος του και θα μείνει από ό,τι φαίνεται. Θα μείνει, θα δούμε βέβαια. Περνάει από ποντισιόν όπως είπαμε. Θα δούμε αν μας κάνει. Ναι. Πόσα τραγούδια τελικά θα δούμε στο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν χιλιάδες. Είστε και τρεις καλλιτέχνες. Είναι μια δυσκολία αυτό, το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Προς το παρόν είμαστε γύρω στις 2.000 τραγούδια. Α,
τέλεια. Όχι, πλάκα κάνω. Όλοι μαζί. Όχι, όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα περιεκτικό πρόγραμμα, να μην κουράσουμε κανέναν, το οποίο να έχει ως βάση τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Δηλαδή να τα συνδυάσουμε αυτά όσο γίνεται. Είναι μεγάλο, θα είναι μεγάλο σίγουρα. Δεν θα είναι κανένα Ben Hur, αλλά θα είναι. Εγώ το βλέπω γύρω στο τετράωρο. Νομίζω ότι θα δείτε περίεργα πράγματα. Νομίζω ότι θα δείτε και τον κύριο Νταλάρα να τραγουδάει δικά μου. Και τον κύριο Μαχαιρίτσα να τραγουδάει του Νταλάρα και εμένα. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Ό,τι ακριβώς σημαίνει μια καλή συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τα talent show και για όλα αυτά τα παιδιά που προσπαθούν, όπως είπαμε και πριν στην συνέντευξη. Εντάξτε, όπως είπα και πριν, είναι show, είναι τηλεοπτικά show. Είναι, η τηλεόραση έχει ανάγκη από, και από τέτοιου είδους εκπομπές για τραβάνει τη τηλεθέαση πολύ σαφώς. Απλώς εγώ ήμουν πάντα αντίθετος στο πώς διαχειρίζονται αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά αυτά πάνε με κάθε ελπίδα, με όλα αυτά που τους τάζουν κτλ. Και σας λέω, διάβαζα προχθές ότι έχουν περάσει πάνω από 1000 τραγουδιστές από αυτό και έχουν μείνει 3. Κριτής θα πηγαίνατε? Μου είχε γίνει αρκετές φορές η πρόταση. Έχει να κάνει με το είδος. Εγώ να συμμετάσχω σε κάποιο τέτοιο είδους σοου εκμετάλλευσης ψυχών και ανθρώπων δεν θα το έκανα. Αν ήταν απόλυτα για τη μουσική, μπορεί και να το συζητούσα. Κύριε Κότσιρα, έχετε πάρει θέση για τις απολύσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Θα θέλαμε και την άποψή σας σχετικά με το μαύρο, βεβαίως, με τον νόμο Παπά. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Προσωπικά δεν με αφορά καθόλου το αν αυτοί που έχουν λεφτά κάνουν αγώνα για να βγάλουν περισσότερα. Αυτό που με αφορά είναι οι εργαζόμενοι και δεν θέλω κανείς εργαζόμενος να χάσει τη θέση του. Γι' αυτό το λόγο είχα πάρει θέση και για την ΕΡΤ και γι' αυτό το λόγο θα έπαιρνα και θέση στην περίπτωση που γινόταν το οτιδήποτε. Δεν έχω πάρει θέση μόνο για την ΕΡΤ, έχω πάρει θέση και για πολλά άλλα πράγματα, για τα ναυπηγεία, για όλα, για τη χαλιβουργική, για όλα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο σε όλη αυτή την ιστορία. Όμως αντίστοιχα υπάρχει και σκοτεινό σημείο στο θέμα το πώς λειτουργούν τα κανάλια. Πιστεύω με δημοκρατική συζήτηση και με σωστή διαφάνεια και με κανονική διαφάνεια πρέπει να λυθούν όλα, να μπουν κανόνες σε αυτό το τοπίο, αλλά προς Θεού, καμία οικογένεια στο δρόμο. Εμένα αυτό είναι το μόνο και σημαντικότερο από όλο. Γιατί αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια, που μάλιστα δεν πληρώνουν ποτέ, πολλές φορές δεν σας πληρώνουν κιόλας, το να βγάλουν περισσότερο. Δεν θα αγωνιστώ για τους ανθρώπους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας χώρος που έχετε αγαπήσει πολύ και όπως είπατε και στη συνέντευξη τύπου, σας θυμίζει πολλά πράγματα το παρελθόν. Ναι, είναι 6 χρόνια παίζω εδώ. Έχω παίξει με όλους. Και σας θυμίζει και τον κύριο Μπουλά που συνεργάζεται. Ψάξει να. Το καμπαρίνι του είναι δίπλα το δικό μου. Δηλαδή, εντάξει. Ψάξει ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, παιδιά. Πολύ αγαπημένος άνθρωπος και δυστυχώς. Αλλά εντάξει. Θυμάμαι που μας είχε πει, ας πούμε, ότι. Θέλω να γελάτε, να όταν με θυμάσαι να γελάτε. Και... Σας αποκάλυψε κύριο Καλογρίτσα. Ναι. Αυτό που έγινε. Δεν το ξέρω εγώ το Καλογρίτσα. Πλακά. Δεν το ξέρω, παιδιά, το Καλογρίτσα τώρα. Οπότε με βάζετε τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι να έχετε δουλειά εσείς να δουλεύετε, να παίρνετε το μεροκαματάκι σας. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Η κόρη μου τελειώνει σε σχολή κινηματογράφου στην Αγγλία, κάνει ένα μάστερ. Και σκέφτομαι ότι θα έρθει εδώ, ας πούμε, και θα πηγαίνει να παίρνει 300. Αν θέλει να έρθει, θα έρθει. Αν δεν θέλει, εγώ δεν τη λέω τίποτα. Αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα που τραβάτε και το σημερινό ζούμε απόλυτα. Λοιπόν, μην έχετε την εντύπωση ότι σας βλέπουμε από απέναντι. Απλά δεν μπορώ να έχω ούτε άποψη για όλα, ούτε μπορώ να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες σε όλα τα πράγματα. Είχατε πει για τα σόου μουσικής ότι είναι όπως τα ορνηθοτροφία που πάνε τα κοτόπουλα και τα παιδιά μετά δεν έχουν τι να γίνουν. Ξανά είπα πάλι για τα παιδιά προηγουμένως, έτσι. Ναι. Μην το ξαναλέω πάλι. Είπα ότι αξίζαν τον κόπο. Αν δεν αξίζαν, θα έλεγε εντάξει, αφού δεν αξίζουν, ήρθαν, περάσανε. Αλλά επειδή, ας πούμε, κάποια παιδιά από αυτά ήταν πραγματικά καταπληκτικά, τι έγινε, τα έφαγε η μαρμαγκά. Είναι φοβερό. Άρα κρεοπολία ψυχών, όπως είπε η κυρία Γαλάνη. Άρα κάτι δεν πάει καλά στον τρόπο που γίνεται η πρόθεση. Μάλλον πρέπει κανείς να περάσει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια για να μπορεί να παγιωθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Έχετε συνεργαστεί με τον κύριο Τσακνή. Ναι. Έχετε συζητήσει για την κατάσταση που είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Σας αφορά και εσάς. Αυτό είστε καλλιτέχνες. Έχετε δημόσιο λόγο. Ο Τσακνή στην ΕΡΤ δεν τον είδα. Τον είδα μόνο σε μια συναυλία που είχα και έπαιξα εκεί το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί αυτό έχει ένα σωρό φούργες και σε τελική ανάλυση. Εντάξει, δεν θα μας τάψουν και μαζί. Παίζαμε μαζί κάποτε. Δεν σημαίνει ότι συνεταιροί είμαστε παντού. Επειδή προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς, νιώθετε απογοητευμένος με όλο αυτό που γίνεται τώρα?
Νιώθω απογοητευμένος. Νιώθω στα χαμένα, όπως νιώθεις εσύ. Δηλαδή, απογοήτευση είναι ένα πράγμα που έρχεται μετά, και μετά έρχεται η κατάθλιψη και μετά έρχεται η έκρηξη. Αυτά είναι αλυσιδωτά. Έχω τεράστιο άγχος. Είναι τεράστια και η τιμή, βέβαια. Εύχομαι να τα καταφέρω. Τι συμβουλές σου έχουν δώσει? Να μην έχω άγχος και να κάνω αυτό που αγαπώ με πίστη, σαν όπως το έκανα πάντα. Θα ξέρεις, φαντάζομαι. Εσένα πάνω στη σκηνή. Θα δείτε, θα με ακούσετε να τραγουδάω σε πολλές και διάφορες γλώσσες. Πόσες γλώσσες ξέρεις, καταρχάς? Τις βασικές, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλλά δοκιμάσω και άλλες γλώσσες σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξέρεις, φαντάζομαι, έχεις μια πολυπόθητη θέση δίπλα σε αυτούς τους τραγουδιστές. Πώς έγινε η επιλογή? Με ζήτησε ο κύριος Νταλάρας, με είχε ακούσει, είχε δει βίντεό μου και εντάξει, ήταν τεράστια η χαρά, δεν το πίστευα όταν μου το έπανε. Εντάξει, η μητέρα μου χάρηκε ακόμα περισσότερο, έχω να πω, γιατί έχουμε μεγαλώσει με Νταλάρα. Έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα? Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και ο πατέρας μου από την Ουγκάντα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ουγκάντα. Οπότε είμαι Κυψέλη μόνο. Έχεις δεχτεί ποτέ ρατσισμό, σε έχει επηρεάσει ποτέ αυτό όσο μεγάλωνες? Ναι και ναι είναι η απάντηση. Φυσικά και έχω δεχτεί ρατσισμό, φυσικά και με έχει επηρεάσει, αλλά από μια ηλικία και μετά. Τι συμβουλή θα δίνεις σε όλα αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν και στο σχολείο αλλά και σε εξωτερικούς χώρους τέτοια σχόλια? Πώς θα τους έλεγες δηλαδή να το χειριστούν? Να μην το εσωτερικεύσουν και να υπερασπίζονται πάντα τον εαυτό τους, κάτι που εγώ δεν έκανα παλιότερα και μετά βρήκα τον τρόπο. Εγώ ήρθα παρεμβατικά σε αυτό το πρόγραμμα με πολύ καλή διάθεση, γιατί οι καλλιτέχνες από μόνο τους, στο πρόσωπό τους διακρίνεις όχι μόνο αυτό που έχουν γράψει στο παρελθόν, αλλά και τη διάθεσή τους για το μέλλον, τη συνέπεια, την αγάπη, την αλήθεια, την ιδεολογική στάση απέναντι στη ζωή, απέναντι στο κακό, απέναντι στο άδικο. Καλλιτέχνες που δεν παίξανε ποτέ σε λογικές επιδερμικές. Λοιπόν, οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος ισορροπεί με τη σκέψη, με το γέλιο, με τη χαρά της ζωής, έχει. Εγώ τους θα αποδείξω ότι έχω θέση εδώ μέσα. Άρα θα μείνετε. Θα μείνω εφόσον γίνω αποδεκτός. Τηλεόραση φέτος θα κάνεις? Θα κάνω. Θα κάνω στην κρατική τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, την τηλεόραση που είναι δικιά μας. Θα κάνω κάθε Σάββατο 7 με 9 ή 9 με 11, δεν ξέρω. Ένα πρόγραμμα που θα λέγεται «Στα παιδιά ο λόγος». Το κάνω από ανάγκη, γιατί νιώθω ότι δεν δίνεται βήμα στους νεότερους έτσι όπως πρέπει να τους δοθεί, για να έχουν λόγο τα παιδιά, να έχουν λόγο αυτοί που κάναν τα παιδιά και για τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτό. Παππούδες, γιαγιάδες, θα είναι ένα διευρυμένο πρόγραμμα που και βέβαια στα παιδιά που έχουν λόγο και είναι και ηλικίας που δεν είναι παιδιά. Θα κάνω αυτό το πράγμα, θα είναι ψυχαγωγικό, θα είναι αληθινό, θα έχει προσκεκλημένους, θα έχει μουσική, θα έχει πολλά πράγματα και ελπίζω να έχει και επιτυχία. Να τολμήσω να ρωτήσω πόσο κοστίζει η δικιά σας παραγωγή? Δεν ξέρω ακόμα, γιατί να σας πω, αυτή είναι συμπαραγωγή, πιστέψτε με, δεν ξέρω. Βέβαια ο κύριος Μπέζος είπε ότι του αξίζουν τα χρήματα. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπέζος είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα. Το είπε αυτό το πράγμα απαντώντας σαρκαστικά στο ερώτημα που του τέθηκε. Λοιπόν, ο Μπέζος, το έχω ξαναπεί, παίρνει ελάχιστα χρήματα για την προσωπικότητά του. Μπλέξανε το κόστος της εκπομπής με την αμοιβή του. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Ο Μπέζος παίρνει ελάχιστα χρήματα, και αν, για να μην λέμε και κρυβόμαστε, νομίζω 600 ευρώ μεικτά σε κάθε εκπομπή από αυτή που κάνει, που είναι για πολιτιστική εκπομπή και εκπομπή για το θέατρο.